κυρία Γραμματικά, και να μας πείτε τώρα πέρα τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι ένα έργο που είχε γίνει επί δήμος του Δήμου Αλικανοσού με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στήριξε περίπου τα 700 χιλιάρικα. Είχα φυτευτεί 2.500 δέντρα. Είχα αναστατωθεί και περιφερθεί ο χώρος και γίνει δεξαμενείο όπως βλέπεις εκεί. Δυστυχώς με τη Γαλλικράτη που ενωθήκαμε το Δήμο Ηρακλείου, αυτά τα εγκαταλείψανε και υπάρχει αυτή η εικόνα που βλέπετε σήμερα. Και μάλιστα μένουν τόσες οικογένειες, ήρθαν βέβαια μετέπειτα οι οικογένειες αυτές στο Ρωμά και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την επιβίωση των ανθρώπων με αυτά τα σκουπίδια. Να περιγράψουμε σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη θέση που βρισκόμαστε ως προς τη βιομηχανική περιοχή. Ναι, είμαστε βόρεια του κλειστού γυμναστηρίου, του κλειστού γηπέδου, μάλλον του Νέας Αλικαρνασσού. Εδώ λοιπόν, δύο αωράκια. Εδώ λοιπόν υποτίθεται ότι θα γινόταν ένα έργο, είχε περιφραχτεί, υπάρχει δεξαμενή μάλιστα με νερό. Ναι, βέβαια. Έγινε το έργο, φυτευτήκανε τα δέντρα, το διατηρήθηκε για 3-4 χρόνια, μέχρι που εγκαταλείφθηκαν από τον Γαλλικρατικό πλέον Δήμο και βλέπετε τι εικόνα που έχει δημιουργηθεί. Και μετά άρχισαν εδώ πέρα να έρχονται και οι Ρωμά για να εγκαθίστανται, έτσι. Ναι, βλέπουμε εδώ οι Ρωμά ήρθαν μετά. Εσείς δουλεύατε στο Δήμο Νέας Αλικανοσού και ξέρετε την ιστορία πώς έχει γίνει. Στη δημοτική επιχείρηση. Και κάτοικος της περιοχής. Τι θα προτείνατε λοιπόν εδώ πέρα να γίνει τώρα, έτσι όπως έχει καταντήσει εδώ η περιοχή? Καταρχήν πρώτα και κύρια καθαρισμός του χώρου. Δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να ζουν σε αυτή την κατάσταση μέσα. Με μικρά παιδιά, με τα ποντίκια. Βλέπετε τι γίνεται. Στη συνέχεια θα πρέπει να αξιοποιηθεί έτσι ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και να βρεθεί και μία μέρημνα για τους. Όταν ένα πνεύμονα πρασίνου εδώ, 2.500 δέντρα είχε μελέτη και είχαν φυτευτεί όλα. Διάφορα δέντρα. Εξάλλου μπορείτε να δείτε μερικά από εδώ που έχουν μείνει ακόμη. Κάποιοι θάμνοι, κάποια μικρά δέντρα κτλ. Αυτό το χάλι τώρα εδώ πέρα πόσο καιρό ας πούμε δημιουργείται από την αρχή? Έχει ποτέ καθαριστεί εδώ πέρα αυτή η περιοχή? Αυτό από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον έχει να καθαριστεί χρόνια, αν έχει καθαριστεί κάποια στιγμή. Τόσο σόγκο σκουπιδιών που γίνεται εδώ, υπάρχουν εδώ. Και αποδεικνύεται επίσης ότι όπως γίνεται και στα παλιά σφαγεία, στα πρώην σφαγεία, ότι εδώ πέρα κύριε Γραμματικά και κάποιοι ξεφορτώνουν μπάζα. Συνέχεια. Έχουν βρει την εύκολη λύση. Και μην τα φορτώνουμε όλα στην Ρωμά, δεν είναι Ρωμά όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση. Έτσι ακριβώς.